Καλώς ήρθατε στην απόψινή μας βραδιά. Ελπίζω... Έχω και εξέδρα πίσω. Πιστεύω να ευχαριστηθείτε απόψε. Καταρχήν θα ήθελα να παρακαλέσω τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, τον κύριο Γρηγόριο Καραχάλιο, να δώσει ένα χαιρετισμό και μετά θα ακολουθήσω και εγώ να πω 2-3 πράγματα, πολύ λίγα για να μπούμε κατευθείαν στην παράσταση. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Τρεβιζά για την προσπάθειά του και γενικά την βιβλιοθήκη της Νότιας Καλιφόρνιας για την ευκαιρία που έδωσαν σε όλους εμάς να παρακολουθήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για ένα από τους σημαντικότερους Έλληνες των τελευταίων ετών, τον Κωστή Παλαμά. Έναν άνθρωπο που σημάδεψε με την παρουσία του και το έργο του δεκαετίες της ελληνικής λογοτεχνίας. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους, όπως ξέρετε, ποιητές που ανέδειξε η χώρα μας. Ένας άνθρωπος που με το έργο του έγραψε ιστορία. Όλη του η ζωή είναι δεμένη με την Ελλάδα. Ξεκίνησε από πολύ μικρός, μετά τη γέννησή του από την Πάτρα, στην Πάτρα, να δείχνει το ταλέντο του. Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα στο έργο του, γιατί αυτό θα το δούμε και θα το ζήσουμε μέσα από την παρουσίαση που θα γίνει εδώ σε λίγο. Θεωρείται ένας από τους, ίσως ο μεγαλύτερος, ο εθνικός μας ποιητής, μαζί με τον Διονύσο Σολωμό. Είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο έχουμε πολλά να μάθουμε και πολλά να διδαχτούμε ακόμα και σήμερα. Ακόμα και με το θάνατό του έγραψε ιστορία. Όπως ίσως περισσότερο από σας ξέρετε, η κηδεία του υπήρξε μια ευκαιρία για τους Έλληνες να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο και να συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, ένα γεγονός που συντάραξε την εποχή εκείνη. Η χώρα μας, όπως ξέρετε, διέρχεται και σήμερα από μια μεγάλη κρίση. Έχουμε μια κρίση οικονομική, κοινωνική, ακόμα και ανθρωπιστική, με τα προβλήματα των χιλιάδων ξένων κατατρεγμένων ανθρώπων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. Αλλά η χώρα μας νομίζω ότι δεν έχει και δεν πρέπει ποτέ να νιώσει κρίση σε δύο τομείς. Την ιστορία και τον πολιτισμό. Είναι δύο τομείς από τους οποίους πρέπει να αντλήσουμε και εμείς έμπνευση και δυνάμεις για να ξεπεράσουμε τις κρίσεις ή την κρίση που αυτή τη στιγμή νιώθουμε όλοι να απειλεί την Ελλάδα. Ο Παλαμάς με το έργο του και την παρουσία του είναι ακριβώς ένα δείγμα πολιτισμού στο οποίο μπορούμε πάντα να ανατρέχουμε για να αντλούμε αυτές τις δυνάμεις που μας χρειάζονται και για να μπορέσουν και οι νεότερες γενναίες να διδαχθούν από το έργο του και από την αγάπη του για την Ελλάδα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, απλώς θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος με το έργο του και αυτός φροντίζει για τη διατήρηση της μνήμης του Κωστή Παλαμά. Βρίσκεται ανάμεσά μας και θα τον παρακαλούσα να σηκωθεί για μια στιγμή. Είναι ο κύριος Στεφανόπουλος, ο οποίος με προσωπικά του έξοδα και προσπάθειες αγόρασε το σπίτι του Κωστή Παλαμά στην Πάτρα και προχωρεί στις εργασίες της ανακαίνησής του ώστε να γίνει ένα μουσείο που θα διατηρήσει για πολλά χρόνια ακόμα την μνήμη και θα έλεγα και την παρουσία. Δεν θέλω, άνθρωποι σαν τον Παλαμά δεν πρέπει να είναι μόνο στη μνήμη μας, αλλά πρέπει να αποτελούν πάντα παράδειγμα προς μίμηση για τις νεότερες γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω όλοι να βγούμε λίγο σοφότεροι και λίγο πιο Έλληνες από την απόψινη βραδιά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ τον κύριο Πρόξενο για τα ωραία λόγια του. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί τα παιδιά περιμένουν και πρέπει να προχωρήσουμε. Ένα πράγμα, όχι σαν τον Παλαμά, ένα πράγμα θα σας πω κλπ. Αυτή τη χρονιά γιορτάζουμε μια επέτειο της βιβλιοθήκης. Τα 30 χρόνια της. Το ξεκίνημα είναι το 1986 με μερικά βιβλία που είχαμε συλλέξει. Στην αρχή σε ένα γραφείο ενός εννοήτη μας, του Σταμάτη Ζουμπεράκη, και από το 1900, γύρω στο 2000 περίπου, βρισκόμαστε στο χώρο που είμαστε τώρα, χάρη στον γιατρό τον Κάλινς, τον Τζιμ Κάλινς. Όλοι τον ξέρουμε, στηριζόμαστε σε αυτόν. Δεν θα υπήρχαμε αν δεν υπήρχε αυτός. Η προσφορά του είναι τεράστια, δεν υπολογίζεται. Πάντα πρέπει να το αναφέρουμε. Όχι για να... Of course, φυσικά ευχαριστιέται, αλλά θα πρέπει να βρει και μιμητές. Οι χώροι που έχουμε διαλέξει και οι δρόμοι που έχουμε διαλέξει δεν είναι εύκολοι. Είναι δύσκολοι. Αλλά δεν πτωούμεθα, παρά τις αντικσότητες. Λοιπόν, για απόψε θα μιλήσει μόνη της η παράσταση. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω καταρχήν τους ανθρώπους που θα δείτε μπροστά σας και ορισμένους που δεν το βλέπετε, που είναι μέσα στο booth και κατευθύνουν τα πάντα. Αυτή η ομάδα μας βοηθάει για χρόνια στη βιβλιοθήκη. Σε μια περίοδο που όλοι γύρω από το χρήμα είμαστε, και να προσφέρεις εθελοντικά τη δουλειά σου, να ξημεροβραδιάζεσαι, να ετοιμαστείς για αυτό το πρόγραμμα χωρίς καμία ανταμοιβή, χρηματική εννοώ, γιατί θα λάβουν άλλη ανταμοιβή από το χειροκρότημά σας και την καλή σας διάθεση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατό να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Χωρίς να αμείβονται. Μεγάλη υπόθεση, την οποία την εκτιμάμε φάνταστα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δωρητές, τους sponsors, τους διάφορους οργανισμούς. Το American Hellenic Council, το Hellenic University Club, τους Παναρκάδες, τους Κωνσταντινούπολιτες πολίτες που είχαν και τη γιορτή τους χθες, δεν μπορούσα να πάω γιατί ήμουν εδώ. Το Film Festival, η Αχέρα, το Αχέπα Chapter, στο Bay Area, όλοι αυτοί βοήθησαν να γίνει αυτό πραγματικότητα με τη συμβολή τους και με την υποστήριξή τους. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Δάφνη Βαλεντίνα και την Κατερίνα Μανολοπούλου, οι οποίες προσέφεραν ό,τι δείτε εδώ από μακιγιάς, make-up και λοιπά, κοστούμια. Είναι δική τους προσφορά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέγιστα. Αυτά είχα να πω και ραντεβού για κάποιο εορτασμό των 30 χρόνων όταν προχωρήσει λίγο ο χρόνος. Και θα είμαστε πάλι κοντά σύντομα, μεγάλες εκδηλώσεις. Αυτή είναι η πιο μεγάλη μας κάθε χρόνο. Το καθιερώσαμε 3 χρόνια, ήταν σε πιο μεγάλα διαστήματα, 6-7 χρονών, τώρα είμαστε κάθε χρόνο. Και πιστεύω να σας δούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μην ξεχάσετε ότι μετά το τέλος θα έχουμε δεξίωση στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Υπάρχουν οδηγίες πίσω από το πρόγραμμα στην τελευταία σελίδα. Ευχαριστώ και πάλι.
σε ποίηση του Κωστή Παλαμά και μουσική του Σπύρου Σαμάρα, που παίζεται στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η παράσταση που θα παρακολουθήσετε απόψε είναι ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Κωστή Παλαμά μέσα από τα ποίηματά του, τα μελοποιημένα ποίηματα και την αλληλογραφία του. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλή θέαση. Όταν τέθηκε το ερώτημα στον κριτικό της λογοτεχνίας Τέλο Άγρα εάν ο Παλαμάς είναι μεγάλος, αυτός είπε: «Δεν ξέρω, μα τρέμω να φανταστώ τι θα ήταν η ελληνική ποίηση χωρίς το ανάστημά του. Θα ήταν ένα παραμύθι χωρίς γίγαντα. Θα ήταν μια χώρα δίχως βουνά. Θα ήταν μια θρησκεία χωρίς τον προφήτη της. Θα ήταν μια ιστορία χωρίς ήρωες». Με ρωτάτε, είναι μεγάλος? Θα μπορούσε να ήταν ακόμα πιο μεγάλος. Σας απαντώ, είναι ο Παλαμάς. Και μένει το ερώτημα, αξίζει να διαβάζετε σήμερα ο Παλαμάς και οι άλλοι ποιητές? Μάλλον. Όχι μάλλον, και πρέπει και αξίζει να διαβάζονται. Και γιατί? Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Παλαμάς. Αναφέρει πως κάποια κοπέλα ρώτησε τον Γάλλο μυθιστοριογράφο Ανατόλ Φραντς: «Και σε τι τα χρησιμοποιούν οι ποιητές?» Και αυτός της απάντησε: «Να μας βοηθάν να αγαπάμε». Άλλοι αγαπάν τα ντροπαλά και τα μικρούλια. Μέσα στα κλουβιά γλυκοταΐζουν τα πουλάκια και με του περιβολιού στολίζονται τα γιούλια και πίνουν το νερό που κελαϊδεί στα ριάκια. Εφραίνουν άλλους γύρω στη γωνιά στα θράκια τα παραμύθια. Άλλοι γλυκά τα νυχτοπούλια και σπαρταράν. Και άλλοι τρανού καημού σκλαβάκια, λιβάνι και νεαγνό στη ομορφιά στην πουλια. Ξεπερνά τις 20 συλλογές.
μέσα στο έργο του «Κυριαρχεί η Ελλάδα», σαν αντικείμενο αγάπης και σαν ιδανικό. Κυριαρχεί η πορεία του ελληνικού έθνους μέσα στους αιώνες, η προσπάθεια δημιουργικής αφομοίωσης του αρχαιοελληνικού πνεύματος μέσα από τη λαϊκή παράδοση, το πνεύμα της οικουμενικότητας του πολιτισμού. Ο Άγγελος Σικελιανός είπε: «Ο Παλαμάς μόχθησε, ίδρωσε, έλπισε, αγάπησε, εμάτουσε, αγωνίστηκε, ενίκησε για μας». Ο Παλαμάς, λοιπόν, είναι ένας Άγιος. Με την πρώτη ποιητική συλλογή του, «Τα τραγούδια της πατρίδας μου», ο ποιητής έκανε εξαιρετική εντύπωση και για τη ζωντανή ποιητική του γλώσσα και για τον πλούτο των θεμάτων που φαίνουν μέσα τους τον νέο λυρισμό και την έντεχνη παλαμική τελειότητα. Ακούστε ένα μικρό απόσπασμα από «Τα τραγούδια της πατρίδας μου». Φτωχά γεννάς τραγούδια, πατρές, φτωχή μητέρα. Μικρά πουλιά απαιτούν με σε κλουβί στενό. Οι σταυραϊτοί γυρεύουν ελεύθερον αέρα και απέραντο ουρανό. Ακολουθεί δεύτερη συλλογή, ο ύμνος στην Αθηνά, και αργότερα η συλλογή «Τα μάτια της ψυχής μου», που βραβεύτηκε στο Φιλαδέλφιο ποιητικό διαγωνισμό. Το παρακάτω ποίημα είναι ένα ύμνος στη ζωή από «Τα μάτια της ψυχής μου». Ζωή, δεν είναι τίποτε γλυκύτερο στον κόσμο από την πεντάμορφη ζωή, την ηλιοφωτισμένη ζωή. Κι αν έρχεσαι γοργά και από χαρές γεμάτη, κι αν έρχεσαι με βάσανα και μέγνιες και μαρόστιες και μόλες τις καλοκαιριές και μόλους τους χειμώνες, ζωή κι όπως κι αν δείχνεσαι, ζωή κι ό,τι κι αν είσαι, αν είσαι πράγμα ή όνειρο, καλή, κακή κι αν είσαι, χαράσεσαι, δόξασεσαι και αγάπες και τραγούδια». Ο Παλαμάς χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε μια νέα ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Ασάλευτη ζωή». Μέσα στα ποίηματα της ασάλευτης ζωής βρίσκουμε τον πατριώτη και τον διεθνιστή, τον γκρεμιστή και τον πλάστη, τον θρήσκο και τον άθεο, τον χριστιανό και τον ειδωλολάτρη, τον αειδιασμένο από το παρόν και τον οραματιστή του μέλλοντος. Το παρακάτω απόσπασμα είναι η χαιρετισμή της ηλιογέννητης από την ασάλευτη ζωή. Κάποια ρόδα είναι έτοιμα να ανθίσουν και προσμένουν τα καινούρια ειδόνια. Εδώ κάτω και εδώ πέρα, με τα αρχαία τα ροδοκάλια να τους γλυκοκελαϊδίσουν μέσα στον ολογάλανον αέρα. Και ερχόμαστε τώρα στα δύο αριστουργηματικά ποιητικά σύνολα του Παλαμά, ο «Δωδεκάλογος του Γύφτου» και η «Φλογέρα του Βασιλιά». Και τα δύο ποίηματα ο Παλαμάς τα δούλευε για πολύ καιρό, άρχισε λίγο μετά τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η «Φλογέρα του Βασιλιά» είναι η αναβίωση του ηρωικού πνεύματος στην πατρίδα μας. Είναι ένα τραγούδι επικό, με σκοπό το ξύπνημα του ηρωικού πνεύματος. Περιγράφει τις πόλεις, τα διάφορα μέρη, τους πολέμους, τις θάλασσες και τα βουνά της Ελλάδας με τόση μουσικότητα και λυρισμό που μαγεύει τον αναγνώστη. Η αλληγορική φωνή του Παλαμά έρχεται να μας υπενθυμίσει αγώνες, επιταγές και υποχρεώσεις. «Είμαι η φλογέρα εγώ, επική, προφητικό καλάμι». Στο λόγο τον πρώτο του ποιητικού αυτού έργου δηλώνει: «Του περίγελου και της βρισιάς φλογέρα, γράφω ξανά την ιστορία». Στον ένατο λόγο της φλογέρας, που είναι ένας ύμνος στο πνεύμα του χριστιανισμού και συμβολίζεται μέσα στη ζωή της Θεοτόκου, ο ποιητής αφιερώνει τέτοιους στίχους που μοιάζουν με τα ωραιότερα τροπάρια της Εκκλησίας μας. «Μητέρα των ανέλπιδων και όλου του κόσμου σκέπη, νικήτρια εσύ της Αθηνάς και σκέπη της Αθήνας, στον πόλεμο οδηγήτρα εσύ, με σύτρα στην ειρήνη, υπέρμαχη, στρατήγησα, σε τα νικητήρια». Στον 11ο λόγο ποιητής ξαναφέρνει μπρος στα μάτια μας την εικόνα του Διγενεία Κρήτα και μας διηγείται για τους μεγάλους αγώνες του, με τους στίχους του αυτούς τονώνει τους απελπισμένους και φλογίζει όλες τις ελληνικές καρδιές με το τραγούδι.
αλλά πάει ο χάροντας, το διγενή στον Άδη. Κι άλλους μαζί κλαιδώρνεται τ' ανθρωπίνο κομμάδι. Και τους κρατεί στα λόγου του δεμένους στα καπούλια. Της Λεβεντιάς τον άνεμο, της ομορφιάς την πουλιά. Και σαν να μην τον πάτησε του χάρου το ποδάρι. Ο Ακρίτας μόνο ακάραχα κοιτάει το καβαλάρι. Είμαι χάροντα, δεν περνώ με τα χρόνια. Μ' άγγιξες και δεν με ένιωσες στα μαρμαρένια ρόνια. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποστρέλω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι λαούς ανασταίνω. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποστένω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Αν η φρογέρα του βασιλιά είναι το σάλπισμα για την αναβίωση του ειρηνικού πνεύματος, ο δωδεκάλογος είναι η κραυγή για την απολύτωση της ανθρωπότητας από τα δεσμά των ηθικών και κοινωνικών προλήψεων και τη δημιουργία ενός νέου γένους ανθρώπων, ελεύθερων, ανώτερων και πιο ευτυχισμένων. Στο δωδεκάλογο του Γύφτου, ο Γύφτος παρουσιάζεται ως σύμβολο της ελεύθερης, αδούλωτης ψυχής και δημιουργικής δράσης που δεν σταματά πουθενά, δεν υποτάσσεται σε τίποτα, αλλά προχωρεί συνεχώς, γκρεμίζοντας τα παλιά και τα σάπια και χτίζοντας τα καινούργια και τα γερά. Ο Παλαμάς μεταφέρει στην τέχνη της αντιλήψης του δημοτικισμού. Στο δωδεκάλογο διατυπώνει μια σειρά αξιώματα. Οι αξίες γερνούν μαζί με τις κοινωνίες που ξεπέφτουν. Οι θεοί μεταναστεύουν σε άλλα ευνοϊκότερα κλίματα όταν πεθαίνει ο πολιτισμός που τους δημιούργησε. Όπου πάμε, θα βρούμε πατρίδες. Θα φωλιάσουμε στη Βενετία. Θα μας αγκαλιάζει η Φλωρεντία. Τα Άλπια, τα βουνά θα δρασκελίσουμε. Θα χυθούμε σαν μαγιάπριλα του νου. Μαγιάπριλα. Μαγιάπριλα. Μας τραγούδησε τη μικρή πατρίδα μας και την ανθρωπότητα. Τα χτεσινά και τα αυριανά, το φιλί της χαράς και το δάκρυ της πίκρας, τον έρωτα και το θάνατο, το άτομο και την κοινωνία. Είναι ο ελληνικός πολιτισμός που πάει να βρει αλλού πιο ευνοϊκό έδαφος, να φυτρώσει και να προκόψει. Γύφτε λαέ, άκουσέ με. Το πρωτόσταλτο είμαι σημάδι από την πλάση που θα έρθει, από τους κόσμους του αύριο. Το μήνυμα της νίκης εγώ σου φέρνω. Είμαι η σάλπιγγα εγώ μιας Ανάστασης. Έτσι εικόνισε τη μετατόπιση των αξιών από τους παλιούς στους νέους κόσμους. Η ποίησή του δεν είναι παρά η ιστορία της ζωής του. Η ιστορία της ζωής που έζησε και της ζωής που θέλησε να ζήσει. Ο στίχος του και η προσωπικότητά του είναι αχώριστα. Ο στίχος του είναι η έκφραση του εαυτού του. Όλο του το έργο είναι μια αδιάκοπη
ποικιλόμορφη αυτοεξομολόγηση. Γεννήθηκα στην Πάτρα 13 Ιανουαρίου του 1859. Γιος του Μιχαήλ και της Πινελόπης. Η καταγωγή μας βέβαια ήταν από το Μεσολόγγι. Όταν γεννήθηκα εγώ, η μητέρα μου ήταν ήδη μία χαροκαμένη γυναίκα. Από τα 3 της παιδιά ζούσε μόνο ο πρώτος, ο Χρήστος. Οι γυναικούλες της γειτονιάς λέγανε «Αν είναι αγόρι, θα τριτώσει ο χάρος. Αν είναι κορίτσι, τη γλίτωσε». Ήταν αγόρι και το χειρότερο, ολόφτιστος ο πατέρας του. Πράγμα που έπεφτε σε άλλη πρόληψη. Τα αγόρι που μοιάζει του κύρι του, τα αγαπάει ο χάρος. Τα αγόρι που μοιάζει της μάνας του, τα αγαπάει η ζωή. Και το τρισχυρότερο, γρουσοζωγεννημένος στις 13 του μήνα. Και η μόνη σωτηρία που απομένει είναι να ξεγελαστεί ο χάρος και να τον πάρει για κορίτσι. Μου βάλαν λοιπόν στο αυτί ένα σκουλαρίκι που η μητέρα μου το διακόνεψε από 40 πρωτοστέφανες νυφάδες. Αργότερα μου φορέσανε φουστανάκια και μου αφήσανε μακριά μαλλιά. Το περιστατικό αυτό στάθηκε μια ανεπούλωτη πληγή στην ψυχή μου. Ακόμα και τώρα, πολλά χρόνια αργότερα, κάθομαι και σκέφτομαι πως πήγε χαμένο το τάξιμο της μάνας μου. Έπαψα πια να ζω. Το συμβολικό αυτό το απέσιο σκουλαρίκι το τραγούδισα μέσα στους στίχους μου της ασάλευτης ζωής. Σπίτι που γεννήθηκα, ας το
ένα τρομερό βράδυ του 1865. Εγώ μόλις 6 χρονών. Με πλησιάζει ο πατέρας μου και μου λέει: «Πρέπει να πας στο Μεσολόγγι, Κωστάκη. Εκεί πρέπει να πας». «Γιατί, μπαμπά?» ρώτησα εγώ. «Γιατί?» «Γιατί οι Παλαμάδες έχουν κάνει πατρίδα τους στο Μεσολόγγι. Εκεί ο προπάπου σου ίδρυσε την Παλαμαία Ακαδημία. Εκεί είναι τα σπίτια μας». «Θα πάμε μαζί?» ρώτησα εγώ. Εκείνος δεν απάντησε. Απλά χαμήλωσε το βλέμμα του για να κρύψει τον πόνο και τα δάκρυά του. Και μετά από λίγο, θέλοντας να αποφύγει το βλέμμα μου, έσπευσε να μ' αγκαλιάσει. Δεν άντεξε όμως. Το στήθος του ξέσπασε σε ένα λοιμό και τα δάκρυα κύλησαν ποτάμι. Τον αγκάλιασα κι εγώ. Και τότε αισθάνθηκα πως ήταν η ίστατη στιγμή αποχαιρετισμού με τον πατέρα μου. Πέθανε σε μερικές μέρες από φυματίωση. 7 μόλις μέρες μετά τα 40 της μητέρας μου, αφήνοντας πίσω τους 3 μικρά αγόρια ορφανά. Η μητέρα μου πέθανε πάνω στη γέννα του αδερφού μου, Νίκου. Θυμάμαι, ήμασταν στο σπίτι μας στην Πάτρα. Εγώ, κλεισμένος στο δωμάτιό μου, έσφυγα τα χεράκια μου με ανυπομονησία να ακούσω το κλάμα του αδερφού μου, για να τρέξω, να φωλιάσω στη φωλιά της μητέρας μου. Αντί γι' αυτό, μια νεκρική σιγή απλώθηκε στο σπίτι. Έσβησε. Χάθηκε για πάντα. Την επόμενη μέρα, μέσα από το ίδιο παράθυρο, έβλεπα το φέρετρο να βγαίνει από το σπίτι μας. Και οι μαυροντημένοι συγγενείς, ίσα-ίσα που φαινόντουσαν από το χιόνι που έπεφτε πυκνό και κρύο σαν σάβανο. Όταν η δόλια μάνα μου τον κόσμο παρατούσε, μικρό πουλί με φέρανε γονατιστό μπροστά της. Την τελευταία της πνοή ο χάρος ερωφούσε. Η πομπή με τα γυαλί ψανά δίχως πια να αποκριθεί. Πάει την πήραν τα καράβια και έγινα φαντή πομπή. Κι απ' τις ίδιες πόρτες διάπλατες δίχως να το στοχαστείς. Ο Σουλτάνος Καβαλάρης μπήκε ο χαλαστής. Σε λίγες μέρες τους ανέλαβε ο θείος του Τσπύρης στο σπίτι του στο Μεσολόγγι. Ο Παλαμάς έφτασε στο σπίτι του θείου του, κρατώντας σφιχτά στην αγκαλιά του ένα βιβλίο, ο Γεροστάθης του Λέοντος Μελά, σαν να προσπαθούσε να αντλήσει κουράγιο και να βρει ασφάλεια σε ένα οικείο αντικείμενο. Στο Μεσολόγγι ένιωσα τι σημαίνει η φράση «ασάλευτη ζωή». Το Μεσολόγγι έμοιαζε σχεδόν απολιθωμένο μέσα από το παρελθόν του, που ακόμα δεν είχε προλάβει να γίνει ιστορία. Ακούγαμε γύρω μας παραμύθια για την ηρωική έξοδο, για τους αγωνιστές που ακόμα ζούσαν τριγύρω μας, φορώντας ακόμα τις ίδιες καμένες κάπες. Το επόμενο περιστατικό φύτρωσε βαθιά στην καρδιά μου το σπόρο της μνήμης. Ο Βαρκάρης που μας πήγαινε στα Καΐκια για να κολυμπήσουμε ήταν ο ίδιος ο Βαρκάρης που πήγαινε τον Λόρδο Βίρονα. Μας έλεγε ότι τον άκουσε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του να λέει: «Καημένη Ελλάδα, καημένο Μεσολόγγι, σου τα έδωσα όλα, σου δίνω τώρα και τη ζωή μου». Όλα αυτά ρίζωσαν με στις σκέψεις μου και μέσα σε αυτή τη φαντασία προσπαθούσα να θεραπεύσω τη στέρηση της πατρίδας μου και την έλλειψη της μητρικής στοργής. Αρκετά χρόνια αργότερα θα επιστρέψει
νοσταλγικά σε εκείνη την ασάλευτη πολιτεία. Τα πρώτα τα χρόνια τα ξέχασα, τα ζήσα κοντά στα Κρογιάλη. Στη θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ημερή, πλατιά και μεγάλη. Και κάθε φορά που μπροστά μου η πρωτάνθιστη ζωούλα προβάλλει, στενάζεις καρδιά μου το ίδιο αναστέναγμα να ζούσα και πάλι. Μια μένα είναι η μοίρα μου, μια μένα είναι η χάρη μου, δεν γνώρισα κι άλλη. Μια θάλασσα μέσα μου σαν λίμνη γλυκόστρωτη, γλυκιά και μεγάλη. Μια μένα είναι η μοίρα μου, μια μένα είναι η χάρη μου, δεν γνώρισα κι άλλη. Μια θάλασσα μέσα μου σαν λίμνη γλυκόστρωτη, γλυκιά και μεγάλη. Και να με στον ύπνο μου την έφερε το όνειρο κοντά μου και πάλι. Θάλασσα εκεί τη ρηχή και την ημερή, πλατιά και μεγάλη. Και μέτρησα λίμωνο μια πίκρα με πίκρανε, μια πίκρα μεγάλη. Και δεν μου τη γλύκαινε στην πρώτη λαχτάρα μου, καλό μου ακρογιάλι. Για τάχα φουρτούνα φουρτούνιασε μέσα μου και πιάνε μοζάλι, που δε μου την κοίμιζες και δεν την ανάπαυσες, καλό μου ακρογιάλι. Μια πίκρα είναι αμίλητη, μια πίκρα είναι αξίγητη, μια πίκρα μεγάλη. Η πίκρα που είναι άσβηστη και μες στον παράδεισο τον πρώτο μας χρόνον κοντά στα Κρογιάλη. Το 1895 αποφύτησε από το Γυμνάσιο Μεσολογγίου, όπου ήδη είχε αρχίσει να ασχολείται στα γυμνασιακά του χρόνια με τη λογοτεχνία. Το πρώτο μου ποίημα το έγραψα σε ηλικία 9 χρονών, μιμούμενος στα πρότυπα της εποχής εκείνης, ποίημα για γέλια δηλαδή, όπως είπα αργότερα. Ακούστε πώς ήταν. Σ' αγαπώ εφώνησα και εσύ μα στράπτον βλέμμα, μη μ' απεκρίθεις, μη θλιτέ, τολμήσεις και μιάνεις, δια της παρουσίας σου τας ώρας κτλ. Το 1876 έρχεται στην Αθήνα. Γράφεται στο Πανεπιστήμιο, στη νομική σχολή. Οι σπουδές του όμως δεν κράτησαν πολύ, γιατί η ποίηση και η λογοτεχνία τον κέρδισαν πολύ νωρίς. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1887 στεφανώθηκε τη συνομήλικη του Μαρία Βάλβη, κόρη του δικαστικού Αποστόλη Βάλβη. Την πρωτοβουλία του γάμου την ανέλαβε η Μαρία, γιατί όπως είπε η ίδια στον Γρηγόρη Ξενόπουλο, αν περίμενε από τον Κωστή, δεν θα γινότανε τίποτα. Μετά το γάμο τους, ζήσανε συνεχώς στην Αθήνα. Απέκτησαν 3 παιδιά. Την Αυσικά, τον Λέανδρο και τον Άλκη. Άλκη. Ο Άλκης μου ήταν πιο όμορφος και απαγγελούδι. Αγαπούσα και τα άλλα μου παιδιά, την Αυσικά και τον Λέανδρο. Αλλά στον Άλκη μου είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία. Το χτύπησε η μηνυγκίτιδα το παιδί και έλειωνε μέρα με τη μέρα στο κρεβάτι. Ώσπου μια μέρα έσβησε.
η γυναίκα μου παραλόησε. Κοιτούσε, αλλά δεν έβλεπε. Ο Άλκης μου κοιμήθηκε. Μη κάνετε θόρυβο και μου ξυπνήσετε το αγγελούδι μου. Το έλεγε για μέρες πολλές μετά την ταφή του παιδιού. Πόσο πόνος μου αυτός με επηρέασε και έγραψα αργότερα όλες τις ελεγίες μου. Τη σημαντικότερη από όλες, τον τάφο. Την έγραψα κοιτώντας πάντα τη φωτογραφία του Άλκη μου πάνω στο γραφείο. Ήσυχα και σιγαλά μας γέμιζε στο σπίτι γλύκα του και χρυμπαριού και χάρη του μαγνήτη. Ήσυχα και σιγαλά ζούσε από σέ το σπίτι ομορφιά τα βιερινού φεγγάρια ω στόμα, ω μάτι μια αναυγούλα σβήσατε στο φωνικό κρεβάτι. Ήσυχα και σιγαλά και με όλα τα φιλιά μας γύρισες προς τ' άγνωστο μέσα από την αγκαλιά μας. Ήσυχα και σιγαλά, ο λόγε, ο στίχε, ο ρήμα σπήρατε τα μάραντα στα πίστευτο το μνήμα. Άφτιαχτο και αστόλιστο, του χάρου δε σε δίνω. Στάσου με το ροδόνερο την όψη σου να πλύνω. Τα χρυσαφένια σου μαλλιά με τα χρυσά τα χτένια. Πάρε από τη μανούλα σου μαλάκια με τα ξένια. Μήπως και του χάροντα καθώς θα σε κοιτάξει να του φανείς αχάιδευτο και σε παραπετάξει. Στο ταξίδι που σε πάει ο μαύρος καβαλάρης κοίταξε από το χέρι του τίποτα να μην πάρεις. Κι αν διψάσεις μην το πεις από τον κάτω κόσμο το νεό της αρνησίας φτώχο κομμένο δυόσμο. Μην το πεις κι ολότελα και αιώνια μας ξεχάσεις. Βάλε τα σημάδια σου το δρόμο να μη χάσεις. Κι όπως είσαι ανάλαφρο, μικρό σαν χελιδόνι κι άρματα δε σου βροντούν παλικαριού στη ζώνη. Κοίταξε και γέλασε τις νύχτας το σουλτάνο. Γλίστρισε σιγά σιγά κρυφά και πέταξε εδώ πάνω. Και στο σπίτι ταραχνώ γυρνώντας ο ακριβέ μας γίνε αεροφύσιμα και γλυκοφίλησε μας. Κι αν ίσως δεν βαστάξουνε τα μάτια σου και κλείσουνε κι αν ίσως δεν βαστάξουνε τα μάτια σου και κλείσουνε κλείσε κι εσύ τα μάτια σου και πέθανε μαζί του. Το 1891 δημοσιεύει στην Εστία το δίηγημα «Ο θάνατος του παλικαριού». Στο δίηγημα αυτό γράφηκε το ηρωικό πνεύμα της Ρούμελης, τα νιάτα και τη χαμένη λεβεντιά του ήρωα. Η ηρωική ψυχή της Ελλάδας κλείνεται μέσα στη λεβέντικη ψυχή του Μήτρου. Όπως εκείνος απίζει πάντα στο κρεβάτι του θύμα των κομπογεννήτικων γιατρών, έτσι και η Ελλάδα είναι θύμα της πολιτικής ψευτιάς και ακολασίας. Αργότερα γράφει το μικρό δίηγημα ένας ξένος σε ένα χωριό. Ο ξένος αυτός είναι ένας προφήτης, δηλαδή μια εξελιγμένη ψυχή. Ο προφήτης ακολουθώντας την αποστολή του φτάνει σε ένα χωριό. Ένα χωριό όμορφο αλλά μικρό
και απομονωμένο, δηλαδή ένα περιβάλλον στενό με αντιλήψεις περιορισμένες, όπου η συνήθεια, η προκατάληψη, η αμάθεια, η δυσιδαιμονία, οι προλήψεις κυριαρχούν και βασιλεύουν. Και μας είπε ο ξένος: «Ξέρετε τι ωραίος και τι μεγάλος που είναι ο κόσμος γύρω σας». «Ναι, δεν τον βλέπεις, κοίτα τι ωραία, είναι όλο πρασινάδες μας περιζώνουν γύρω-γύρω». «Ναι, έχουμε τα βουνά μας, τα βουνά μας». «Έχουμε και τα χωράφια μας, έχουμε και τα δέντρα μας, έχουμε και τις ελιές μας και τα λιοστάσα μας. Από όλα αυτά ζούμε». «Πέρα-πέρα, εκεί στο ριζοβόηνο 2-3 φορές το χρόνο στείλουμε κάτι πανηγύρι και το κουπάμε». «Και πού να δεις, το στρώνουμε και κάτω από τον ίσιο της Κουκουναριάς. Τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε, χορεύουμε, πλέκουμε στεφάνια από μυρτιές». «Το μεγάλο πράσινο ζουνάρι μας, το λαγδιάδικο, σφιχτοδένει χειμώνα καλοκαίρι. Σαν δισκάφτουμε και σαν δεν οργώνουμε, δουλειά δεν γίνεται και κοιτάμε το παράθυρο». «Κάτι άλλο ήθελα να σας πω». «Για πες, παιδί». «Τον κόσμο γύρω σας, τον ωραίο και τον μεγάλο, δεν είναι μπορετό, άνθρωποι μου, να τον εχαρείτε από τα παραθύρια σας». «Και δηλαδή τι λες να κάνουμε». «Τραβάτε, σκαρφαλώστε στο βουνό. Τραβάτε παραπέρα από τα πανηγύρια σας. Κάτω, στη ριζοβουνιά. Ψηλότερα, ψηλότερα. Και στην κορφή του φτάστε. Και αφού φτάστε εκεί, ρίχτε μια ματιά πλατιά μακριά τριγύρω σας, προς τα βάθια και προς τα πλάτια, προς τους ορίζοντες που δεν τους έχετε και δεν τους βλέπετε από τα παραθύρια σας. Ουρανούς, ωκεανούς, όλα τα χρώματα και όλο το φως, την πλάσια κέρια, κομμάτια στη ολόγυρά σας. Θα δείτε τότε κάτω, 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 παράμερα βαθιά, ένα μικρό σημάδι, ασπροδερό, μια λιγνή λουρίδα θα το φασκιώνει, βαθυπράσινη. Και θα είναι το χωριό σας, με τη λαγκαδιά του. Τότε που θα το δείτε ολάκερο, συμμαζεμένο σαν κάτι ζωντανό, θα δείτε πως δεν μπορεί να υπάρξει χωρισμένη η πατρίδα σας, πως είναι και αυτή σφιχτοδεμένη, με τα άλλα πετράδια, γύρω στο δαχτυλίδι του κόσμου. Πως είναι κάτι δυσκολοξεχώριαστο από τα όλα. Από την αγάπη του χωριού που δεν ξέρει και δεν βλέπει ορίζοντες, που δεν ξεχωρίζει τίποτε μακριά, είναι ασύγκριτα σπουδαιότερη και καρπερότερη η αγάπη που την πατρίδα δεν την αποχωρίζει από το πάνω. Είναι η αγάπη που αγαπά και από τα χαμηλά τα παραθύρια. Είναι η αγάπη από τα κορφοβούνια. Τα λόγια του ανθρώπου πήρανε δρόμο στο χωριό. Και από στόμα σε στόμα, καθώς ήταν και λίγο δυσκολονόητα για τους χωριάτες, παράλλαξαν και πήραν άλλα νοήματα. Και από στόμα σε στόμα φτάσαν και στα αυτιά του αφέντη, που είχε το χωριό Τσιφλίκι του και τους χωριάτες υποτακτικούς του. «Θα τους γητέψει αυτός ο πράνος τους ανθρώπους μου. Άκου να ανέβει στο βουνό ψηλά, να δει τον κόσμο από εκεί πάνω, να δει άλλους κόσμους πέρα από το χωριό τους. Εγώ τους θέλω εδώ, να δουλεύουν τη γης, τα χωράφια τους. Και 2-3 φορές το χρόνο να γλεντά στα πανηγύρια τους. Και τα παιδιά τους εδώ τα θέλω. Γράμματα και άλλοι κόσμοι. Και τα παιδιά των παιδιών τους. Εδώ». Αυτός θα τους έβαλε τώρα ιδέες για μακριά ταξίδια και ψηλά ανεβάσματα. «Διώξτε τον. Διώξτε τον. Γκρεμίστε τον. Τον Ανίτη. Τον Φαύλο. Τον Αθήκανο. Αυτός θα μας μολέψει το χωριό μας. Δεν έχει πατρίδα αυτός. Και ήρθε εδώ να μας δασκαλέψει ενάντια σε ό,τι ο Θεός μας έδωσε αγιότερο και τιμιότερο. Την πατρίδα». «Συγχτήρ». Και έβαλε τους δούλους του και πετροβολήσανε τον άνθρωπο. Τραγούδι, η ντροπή μου, η ασαλευτή ζωή μου. Το τραγούδι, η ντροπή μου, η ασαλευτή ζωή μου. Δάκρυα, λατρείες, τα πείσματα, όλα παραστρατίσματα. Εμένα ο ίδιος δρόμος είναι αυτός που με έφερε στους γύφτους χαροκόπους, που αγερός ζουν ελεύθεροι και από θεούς και από ανθρώπους.
Δάκρυα, λατρείες, τα πείσματα, όλα παραστρατίσματα. Εμένα ο ίδιος δρόμος είναι αυτός που με φέρνε στους γύφτους χαροκόπους, που αγερός ζουν ελεύθεροι και από θεούς και από ανθρώπους. Βιβλία, γραφείο, το σπίτι μου, αν η μποριά μου ο τρόμος. Βιβλία, γραφείο, το σπίτι μου, αν η μποριά μου ο τρόμος. Δάκρυα, λατρείες, τα πείσματα, όλα παραστρατίσματα. Εμένα ο ίσιος δρόμος είναι αυτός που με φέρνε στους γύφτους χαροκόπους, που αγερός ζουν ελεύθεροι και από θεούς και από ανθρώπους. Δάκρυα, λατρείες, τα πείσματα, όλα παραστρατίσματα. Εμένα ο ίσιος δρόμος είναι αυτός που με φέρνε στους γύφτους χαροκόπους, που αγερός ζουν ελεύθεροι και από θεούς και από ανθρώπους. Το τραγούδι, η ντροπή μου, η ασαρευτή ζωή μου. Το τραγούδι, η ντροπή μου, η ασαρευτή ζωή μου. Παλαμάς, στάθηκες ολόκληρη τη ζωή με το καλέμι και την πένα στο χέρι. Έγραφε και χτένιζε το λόγο του με την υπομονή της μέλισσας. Μέχρι το 1890 περίπου, ο Παλαμάς δούλευε το στίχο στη Δημοτική και τα γραπτά του στην Καθαρίβουσα. Τη μεγάλη και ολοκληρωτική στροφή προς τη γλώσσα του λαού την έκανε όταν ο Ψυχάρης έγραψε το ταξίδι. Ο Ψυχάρης με το ταξίδι έριξε την κανονιά που έφερε αναστάτωση πρωτοφανή στους φιλολογικούς κύκλους. Αισθάνθηκα πως ήμουν προορισμένος να λύσω το γόρδιο δεσμό και να οδηγήσω τη φιλολογία της νέας γενιάς προς καινούριους δρόμους, καινούρια, απάτητα μονοπάτια. Υπηρέτησα με συνέπεια τη δημοτική γλώσσα, με τη στάση και το έργο μου και πολέμησα ακατάπαυστα με το ποίημά μου «Δημοτικισμός» τους καθαρεβουσιάνους. Κάμπιες και σκόροι και παπαγάλοι και εσείς δασκάλοι και εσείς ρητόροι, τι με το ζόρι και τη μεγάλη, τη γλώσσα κόρη, τα γυμνά κάλλη, να τα ντροπιάστε ζητάτε. Να είστε καταραμένοι, παίρνω μπαμπούλα, μα ο στίχος βούλα, πυρή και μένει. Το 1908 δέχτηκα επιτίμηση από τον Υπουργό Παιδείας για το έργο μου «Δημοτικισμός». Το 1911 παύτηκα για ένα μήνα μετά από συζητήσεις που γίνανε στη Βουλή για το γλωσσικό και μετά από διαδηλώσεις και φασαρίες φοιτητών. Και τώρα δυο λόγια από κάποιον που γνώρισε τον Παλαμά και έχει μεταφράσει στα αγγλικά ένα μεγάλο κομμάτι του έργου του, την ασάλευτη ζωή. Καλησπέρα σας. Επιτρέφτε μου να συστηθώ. Λέγομαι Αριστίδης Πουτρίδης. Πολλοί από εσάς ίσως με γνωρίζετε. Φιλόλογος. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στα 1915 και αργότερα καθηγητής στο Yale. Μεγάλος αγαπητής του Παλαμά. Όπως ακούσατε, μετέφρασε και την ασάλευτη ζωή στα αγγλικά. Δεν ήμουν όμως πάντοτε θαυμαστής του Παλαμά, καθ' άλλο μάλιστα. Όταν ήμουν νεότερος, το όνομα Παλαμάς το μισούσα. Τον Κωστή Παλαμά τον θεωρούσα έναν προδότη. Θα μου πείτε, προδότης ο Παλαμάς, πρόδωσε την πατρίδα. Φυσικά όχι, αλλά πρόδωσε κάτι άλλο. Πρόδωσε την γλώσσα μας. Πρόδωσε την καθαρότητα της γλώσσας. Ο Παλαμάς ξεκίνησε να γράφει στην καθαρέουσα, την οποία όμως πρόδωσε αργότερα όταν αγκάλιασε τη δημοτική και τους δημοτικιστές.
Τους μοχηγιστές, μάλιστα, εκείνη την εποχή τους καλούσαμε, τους αποκαλούσαμε μαλλιαρούς. Αγκάλιασες μαλλιαρούς, μάλιστα. Όταν προβάλλουσα το όνομα Παλαμάς, ήμουν μαθητής γυμνασίου στην Αθήνα. Ήταν ακριβώς η εποχή που οι δρόμοι των Αθηνών βάφτηκαν με αίμα από τα ευαγγελικά γεγονότα. Ήταν τα ευαγγελικά. Τα ευαγγελικά ήταν μαντυρά γεγονότα που έγιναν με αφορμή μία μετάφραση. Για σκεφτείτε, μία μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου ήταν και το κομμωμένο κομμάτι του πληθυσμού εκείνη την εποχή, πίστευαν ακράδαντα στην καθαρότητα της γλώσσας. Κατήγγειλαν αμέσως στη μετάφραση ως βλασφημία εναντίον του διωρών κειμένου. Την κατήγγειλαν ως προδοσία εναντίον της εθνικής γλώσσας. Οι φοιτητές λοιπόν, υποκινούμενοι και από τους καθηγητές τους, παρέσυγαν μεγάλες μάζες λαού που συγκεντρώθηκαν χωρίς να έχουν και πλήρη γνώση του θέματος και άρχισαν όλοι μαζί να διαδηλώνουν ανεξέλεγκτα στους δρόμους των Αθηνών. Αυτό είχε σαν επακόλουθο βίαιες ταραχές και ενοπλοεπέμβαση της αστυνομίας. Το αποτέλεσμα της ένοπλης επέμβασης. 8 φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 60 τραυματίστηκαν για μια μετάφραση. Ήταν Νοέμβριος του 1901. Τα πράγματα όμως δεν σταμάτησαν εδώ. 2 χρόνια αργότερα, πάλι μήνα Νοέμβριο, πάλι είχαμε ταραχές. Αυτή τη φορά η αφορμή ήταν η Ορέστια του Εσχύλου. Όχι το αρχαίο δράμα φυσικά, μια παράσταση που ανέβασε το Βασιλικό Θέατρο στην Δημοτική. Ευτυχώς αυτή τη φορά οι ταραχές κατεστάλησαν εύκολα. Οι ταραξίες διαδηλωτές κατατροπώθηκαν πολύ γρήγορα. Αλλά πάλι χάθηκε μια ζωή ενός αμέτωπου περαστικού. Και πρέπει να ομολογήσω εγώ με πολύ ντροπή και λύπη ότι ήμουν και εγώ ένας από αυτούς. Ήμουν ένας από τους ταραξίες διαδηλωτές. Λοιπόν, και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Θυμήθηκα. Την επόμενη μέρα των ταραχών ήμουν κοντά στο Πανεπιστήμιο. Ήμουν πλέον φοιτητής του Πανεπιστημίου και ήμουν κοντά στην είσοδο του Πανεπιστημίου. Βλέπω λοιπόν στον τοίχο της εισόδου κάποιες επιγραφές. Ήτανε προχειρογραμμένες με μαύρα χοντρά γράμματα. Έξω προδότης Παλαμάς. Κάτω Παλαμάς ο πουλημένος. Διώχτε τους μαλλιαρούς. Εκείνη τη στιγμή βλέπω και κάποιον καλοντημένο κύριο, ο οποίος παρατηρούσε και αυτός προσεκτικά τις επιγραφές. Ένας από τους συντρόφους μου τον δείχνει κλεβάζοντας. Μου λέει, τον βλέπεις αυτόν? Ναι, τον βλέπω. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο χειρότερος προδότης από όλους. Ο ελεϊνός Παλαμάς. Σταμάτησα προς στιγμή και γύρισα να κοιτάξω καλύτερα τον διαβόητο εγκληματία. Και αναρωτήθηκα μέσα μου, μα είναι δυνατόν ένας προδότης να έχει τέτοια ανθρώπινη όψη? Το 1897 διορίστηκα γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εφημερίδες της εποχής εκείνη, Άστη, Εστία, Ακρόπολης, επίνεσαν ζωηρότατα την υπουργική απόφαση. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκα για να αναλάβω τη θέση μου, τότε πρίτανης του Πανεπιστημίου, κύριος Κρασάς, μου είπε, «Ελπίζω, κύριε Παλαμά, τώρα που επιτέλους αναλάβατε κάποια σοβαρή θέση, να πάψετε επιτέλους να ασχολείστε με αυτά τα ποίηματα». Yeah, I know.
Σε και πάντα σας μιλάει και βογκάει και βαδιά μου σκοβολάει. Σας γέννησε και πάντα σας μιλάει και βογκάει και βαδιά μου σκοβολάει. Μοίρα γερμένη Ανατολή, μέσα σας και κλαίνει και μια ζωή δεμένη σπαρτά. Για νιώτικα, σβηριώτικα, πολύ μακρόσι τα τραγούδια ανατολικά. Λυπητερά εμείς τιμούμε τον Παλαμά. Τον Παλαμά. Δεν είμαστε καλά. Και τι έχει ο Παλαμάς και δεν έχω εγώ. Πείματα. Πείματα. Πείματα μανάρι μου ότι τραβάνει καρδιά σου. Με τους στίχους μου μαστιγώ τους πάντες. Και ποιος είσαι εσύ? Ο Μέγας Κετανός Σουρής. Γιώργος Σουρής. Ο ποιητής. Άκου. Μπορεί δύο πύχες. Όψη κακή. Κεφάλι με τρίχες. Εδώ και εκεί. Κούτελο δύο, λίγο πλατή. Ράνο σημείο του ποιητή. Ρε άντε φύγε από εδώ να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θυμώνεις ανθρωπέ μου. Υπερασπιστή της ποιήσης. Φεύγω. Να περάσω σε λιγάκι. Και ποιος ο λόγος? Να το ξαναπούμε. Γιατί? Πας και αλλάξεις τη γνώμη. Ρε άντε τσακίσω από εδώ. Τίποτε δεν απόμεινε μες στη ζωή για μένα. Όλα βρωμούν τριγύρω μου. Και φαίνονται χεσμένα. Έλα μωρέ, άστον, άστον, άστον. Έλα, έλα στο θέατρο, άστον. Άντε, κάτσε, κάτσε. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Καθίστε, καθίστε κύριε Σουρή. Καθίστε. Σας ζητούμε συγγνώμη για διακροπή. Συνεχίζουμε. Γύρω στα 1900 φτάνει και στην Ελλάδα η πνοή του φεμινισμού με την Καλλιρόη Παρέν. Για τον Παλαμά το ζήτημα του φεμινισμού ήταν βαθύτατα ενδιαφέρον και κυρίως εσωτερικό. Όταν μιλάς για τη γυναίκα,
είναι σαν να μιλάς για τη μισή ανθρωπότητα. Αν όχι για όλοι, γιατί ο πρώτος της δάσκαλος είναι η ίδια η μητέρα της. Πίστευε στην αξία της γυναίκας και αξίωνε την απολύτρωσή της. Γνώριζε ότι η λύτρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί από εξωτερικούς συντελεστές, αλλά μέσα από την ψυχή της ίδιας της γυναίκας. Είναι ουσιαστική της προσπάθεια. Το επόμενο απόσπασμα είναι από τα σατυρικά γυμνάσματα. 44 ποίηματα του Παλαμά που δημοσιεύτηκαν αρχικά στο περιοδικό Νουμάς, το μαχητικό περιοδικό των δημοτικιστών. Γυναίκα, αν θες αντρίκια να δουλέψεις για τον ξεσηκωμό σου, δεν σε φτάνει να κάψεις, να σκορπίσεις, να ξοδέψεις το χρυσάφι, τη Σμύρνα, το λιβάνι, στο νέο βωμό. Μέσα σου πρώτα κάψε το τριπλό ξώνο που τους δούλους κάνει. Συνήθεια, κέρδος, πρόληψη. Και σκάψε και του παλιού καιρού τα παραμύθια, κι ας είναι όμορφα. Μια για πάντα θάψε. Στίζει ο καημός σαν τηλιά το λαιμό και μες στη καρδιά με δαγγώνει σαν φίδι. Παράξενο θέλω να αρχίσω ταξίδι χωρίς μα χωρίς τελειωμό. Ίσως δεν τέτοιο ταξίδι αν
αγνωρίστη χώρα. Δε θα έχω περίσει αλαχτάρα σαν τώρα. Αγάπη από σε να δω. Πολλά έχουν γραφτεί για το ρόλο που έπαιξε ο έρωτας και η γυναίκα στη ζωή του Παλαμά. Κυνήγησα μια ζωή το φυγά έρωτα, πιθανόν για να ξεφύγω από το δίχτυ του θανάτου. Είμαι άρρωστος, ίσως. Γιατί όπως είπε και η φίλη μου, η Νελόπη Δέλτα, είμαι τρελή, αλλά η αγάπη έναν από τους δυο τρελαίνει. Ήταν φαίνεται και η αρρώστια απαραίτητο στοιχείο της ζωής του, γιατί ανάμεσα στη μέτρια ευτυχία ή τον πόθο και θρήνο, προτίμησε το δεύτερο. Η πραγματικότητα είναι ότι παραδόθηκε στη γοητεία του έρωτα και της νιώτης. Και δεν υποχώρησε ούτε απέναντι στις σοβαρές αντιρρήσεις των παιδιών του, ούτε ακόμα και όταν κατάλαβε η γυναίκα του η Μαρία. Όσο ήμουν ακόμα νέα, θύμωνα και έκανα σκηνές που κάθε ερωτευμένη σύζυγος θα έκανε, ειδικά εκείνη την εποχή. Ούτε δίστασα να εκφράσω το θυμό μου, ούτε την οργή μου μπροστά σε επιφανείς φίλους, διανοούμενους. Γεγονός που μερικές περιπτώσεις έφερνε τη ρήξη μου με τον Κωστή. Πάλευα με το αίσθημα της γεροντικής αδυναμίας, της κοινωνικής κακεντρέχειας, την οικογένειά μου. Έχω ανάγκη τον έρωτα. Αυτό μου γέμιζε την ψυχή, το πνεύμα. Και μετά καθοδηγούσε την πένα μου και έγραφα όλους αυτούς τους στίχους. Κι ας με πρόδιδαν οι ρητίδες μου και τα άσπρα μου μαλλιά. Έγραψαν ότι η Θεόνη Δρακοπούλου, η σπουδαία ποιήτρια γνωστή ως Μυρτιώτισσα, άφησε τον άντρα της γι' αυτόν. Ναι, το διάβασα κι εγώ και έγραψαν επίσης και για την Λιλή Ζιρίνη. Εγώ άκουσα και την Ελένη Κορτζά που γράψαμε. Πώς άλλαξε η ζωή μου όταν γνώρισα την Ελένη Κορτζά. Γνωριστήκαμε στο σπίτι του ανιψιού μου Χρήστου Ψανθόπουλου. Εντυπωσιάστηκα από τη φρεσκάδα, την ομορφιά της, την εφράδειά της. Εγώ τότε ήμουν καταξιωμένος ποιητής του έθνους. Αυτή όμως γυρνάει και μου λέει, δεν γνωρίζω ποιητή Παλαμά. Παρόλα αυτά, παρόλα που δεν με γνώριζε η Ελένη, κανονίσαμε να συναντιόμαστε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή εδώ, στο σπουδαστήριό μου, που αργότερα το ονόμασα Κελί. Εδώ πέρα διαβάζαμε στίχους, ποίηση, συζητούσαμε μέχρι και προσωπικές ανησυχίες. Της είχα γράψει αυτούς τους στίχους όταν ερχόταν να με ψηθεί. Όταν η πόρτα ανοίγεται του καλυβιού και μπαίνεις, σου το είπα, το ερμοκάλυβο γίνεται δόξας ναός. Όταν η πόρτα ανοίγεται του καλυβιού και μπαίνεις, μπαίνει με σε θαμπώνοντας τη σκέψη μου ένα φως. Δυστυχώς η υγεία της νεαρής Ελένης επιδεινώνονταν με την πάροδο του χρόνου. Έπασχε από φυματίωση και αναγκαζόταν να φεύγει για πιο θερμά κλίματα στους κρύους μήνες του χειμώνα. Αργότερα αρχίσαμε να έχουμε μια αλληλογραφία. Με τα γράμματά μας άρχισα να την ονομάζω Ραχίλ. Και όταν αυτή ερώτησε γιατί Ραχίλ, της απάντησα με αυτούς τους στίχους. Γιατί Ραχίλ την έκραξα, δεν ξέρω Δεσποινά μου, μπορεί έτσι την εικόνα της να την κρατάω μπροστά μου. Ο έρωτάς τους διήρκησε 14 ολόκληρα χρόνια. Τελικά η Ελένη έφυγε όμως για την Αφρικανική Ήπειρο και δεν την ξαναείδα.
τελευταία σταγόνα δροσιάς την άνετρη ζωή μου. Η τελευταία μούσα μου ήταν η Στέλλα Διαλέτη. Η Στέλλα ήταν από τη γειτονιά μας, από την οδό Ασκληπιού. Επισκεφθόταν συχνά το σπίτι μας. Είχε εξαιρετική μόρφωση. Μιλούσε γερμανικά, άπτεστα γαλλικά και έπαιζε πιάνο. Ερχόταν πολλές φορές στο σπίτι μας και διαβάζαμε ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Και έπαιζε πολλές φορές υπέροχες μελωδίες στο πιάνο. Εγώ σχεδόν 70 και η Στέλλα λίγο πάνω από 20. Αυτή να ατενίζει την ανατολή της ζωής και εγώ να γέρνω προς τη δύση. Η Στέλλα όμως με θαύμαζε σε τέτοιο βαθμό που έγινε η αίρια μου, η σκλάβα μου. Είμαι γέρος, της έλεγα. Εγώ βλέπω τα νιάτα της ψυχής σου. Η λαΐδα σου είμαι, Ολύμπια. Κι έτσι της έγραφα πύρινους στίχους. Τίποτα δεν με δένει με το νερό, με τη δροσιά. Όλα μέσα μου γίνονται κρασί. Είναι το γράμμα σου αυτό? Όχι, είσαι εσύ. Το διάβασα 3 και 5 φορές και εξακολουθώ να το διαβάζω. Έφυγες χωρίς να φύγεις. Και το κρατώ και το φιλώ και μεθώ και ρεύω. Σε κρατάω σφιχτά, μανιακά, και κυλιέμαι. Φιλιέμαι μαζί σου, δεν αποσταίνω, δεν χορταίνω μαζί σου. Και μου έρχονται σκέψεις τρελές, ασυνάρτητες. Συγχώρεσέ με. Μα το γράμμα σου με φτερώνει, με λιώνει. Τίποτα άλλο. Όλα από σένα, με σένα, για σένα. Ρίξε με, πνίξε με, πάτησέ με, κύλησέ με. Μα αν είσαι ο δαίμονας, τι τους θέλω τους αγγέλους? Αγαπητέ κύριε Παλαμά, αυτό το απόγευμα πήρα το γράμμα σας. Χίλια ευχαριστώ. Σας αφήνω να μαντέψετε τη συγκίνησή μου, τα δάκρυά μου, τον ενθουσιασμό μου, την ψυχική αναταραχή μου. Πλημμυρισμένη από μια βαθιά μέθη, αποτραβήχτηκα στην ακροθαλασσιά. Η εκτεφλωτική ομορφιά αυτού του τόπου παρουσιαζόταν περισσότερο ιδεώδη στα μάτια. Τα γοητευτικά σας λόγια αντίχησαν πιο γλυκά και πιο τρυφερά από το τραγούδι της άβρας της θάλασσας και τον παφλασμό των κυμάτων στην ακρογιαλιά. Μου λέτε να αποφύγω την ατονία, την πλήξη, τη θλίψη, τη μελαγχολία. Ναι, θα προσπαθήσω αν είναι δυνατόν, αλλά πως θέληση που λυπάται να μην μπορεί να θέλει. Αύριο θα κάνουμε μια εκδρομή σε ένα μοναστήρι. Θα σας γράψω τις εντυπώσεις μου. Δυστυχώς νιώθω πως σας κουράζω. Γεια σας. Ποιος ξέρει πότε θα ξαναειδωθούμε? Ποιος ξέρει πότε θα ξαναειδωθούμε? Α, όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να τελειώνεις τα γράμματά σου με τέτοια πάρθια βέλη. Και πώς σου περνάει από το μυαλό ότι τα γράμματά σου με κουράζουν? Αγαπητέ κύριε Παλαμά, είμαι απέραντα δυστυχισμένη που δεν μπορώ να έρθω σήμερα. Σας γράφω αυτές τις λέξεις και τρέμω και σκυρτώ ολόκληρη από τη μεγάλη θλίψη που μου γεμίζει την ψυχή στη σκέψη ότι δεν θα ειδωθούμε. Εδώ και 2 μέρες αισθάνομαι πολύ άσχημα. Συγχωρέστε με επίσης που σας ειδοποιώ τόσο αργά, γιατί ζούσα με την ελπίδα ότι η κατάστασή μου, όπως συμβαίνει πάντα, θα μπορούσε να πάει προς το καλύτερο.
αλλά όλο και επιδεινώνεται. Και δεν μου μένει πλέον παρά να υποταχτώ στη θλιβερή μου μοίρα. Πώς θα κυλήσουν αυτές οι μέρες. Αφέν, τι φοβερό που είναι να μην βλεπόμαστε. Μόνο παρηγοριέμαι με αυτές τις αναμνήσεις με τις οποίες είμαι γεμάτη. Δεν ζω παρά μόνο από σας και για σας. Αν δεν έρχομαι, μη με ξεχνάτε. Σας λατρεύω. Γεια σας. Ελπίζω ότι το Σάββατο θα είμαι καλύτερα. Πάτω την άδικη σας, Στέλλα. Μαγεύτερα που μείνεις τα μέσα νυχτά μπροστά στα γλώσσα μπροστά γης που μιλείς και γιγαντεύεις και τους κόσμους ξεπερνά και τα αστέρια σου φοράνε μια κορώνα ξωτικιάς. Μάθε μόνα να διαβάσω τα υπερκόσμια μυστικά στο σχολείο της αγκαλιάς σου μέσα στα φιλιά. Πώς να φέρω να στιμέ των κεθνών ως τους κύκλους των ανθρώπων και των ουρανών. Σφίξε γύρω σου τη ζώνη των αντρίκιων σου χεριών. Είμαι ο μάγος της αγάπης, μάγισσα των αστεριών. Στο σχολείο της αγκαλιάς μέσα στα φιλιά. Πώς να φέρω αναστημένους σε καθρέφτες μαγικούς με κόσμο όλους τους καιρούς. Μέσα στα ενδόμηχα του είναι μου ένας παράφορος αναγεννητής και ένας θρησκευτικός προσκυνητής. Ήθελα να βυθίσω τα πόδια σου σε μια λίμνη από μενεξέδες και εκεί απάνω να γονατίζω και να σε λατρέψω. Και ήθελα μαζί η υπερτάτη γοητεία της θυσίας να κινήσει δυνατά και αχόρταστα τα χέρια μου. Τι άλλο ακόμα, τίποτα άλλο. Δεν ζητώ τίποτα άλλο. Βυθίζεται η σκέψη μου σε κάτι απέραντο που με πνίγει.
Τρελός, τρελός. Μου φαίνεται πως δεν μοιάζω με τους άλλους ανθρώπους και μοιάζω μόνο με τη μοίρα μου που με γέννησε έτσι. Αγαπητέ κύριε Παλαμά, μετά από μια υπέροχη νύχτα αράξαμε στην παραλία της Νοφάκτου, όπου δεν θα μείνουμε παρά μόνο λίγες ώρες και ύστερα θα συνεχίσουμε το δρόμο μας. Όταν εγκατασταθώ, θα σας γράψω λεπτομερώς, πράγμα που το επιθυμώ πολύ. Δεχτείτε τους πλοθερμούς χαιρετισμούς μου και σας είμαι πάντα πολύ αφοσιωμένη, φίλη, με τη βαθύτερη αφοσίωση και πάντα δική σας. Στέλλα. Λατρευτό μου όνειρο. Ήθελα να μην είχα τίποτα γραμμένο. Να είμαι ποίησης χωρίς να είμαι ποιητής. Και να ζω απολυθωμένος μπροστά σου. Με τα μάτια μου και τα χέρια μου προς εσένα. Ήθελα επιτέλους να μην σε χάνω χίλιες ώρες. Και να σε βλέπω μία. Ήθελα, τίποτα άλλο δεν ήθελα. Παρά να σου επαναλαμβάνω κι εγώ. Είμαι δικός. Σου προσφέρομαι. Τουτεντιάχ. Είμαι άρρωστη. Και δεν μπορώ να εξηγήσω αυτή τη ξαφνική αλλαγή της υγείας μου. Πέρασα μια φρικτή νύχτα. Είμαι απαρηγόρητη που δεν μπορώ να σας γράψω επί μακρόν. Και σας ζητώ χίλιες συγγνώμες. Αυτό που με οδηγεί προς την τρέλα είναι η ιδέα ενός εμποδίου για το Σάββατο. Θα σας ξαναδώ. Θα ξαναειδωθούμε. Θα στερηθώ της ακριβής και αγαπητής σας παρουσίας. Σπέβδω να σου αποκριθώ με την ελπίδα πως θα γαλινέψει κάπως μέσα μου η ταραχή. Ο τρόμος, η αθυμία, το πάγωμα, το σκότος που μου σκορπίζει. Αδύνατο. Αδύνατο να πάει μπροστά το χέρι μου. Τρέμω. Τρέμω για το μαρτύριο που περνάει. Η υγεία σου, για τους πόνους σου, την ηρωική σου αντοχή. Και τρέμω. Και τρέμω όμοια βαθιά. Σαν να μου πήγει κάποιος το χέρι στο λαιμό και να με πνίγει. Ένας ατελείωτος πόνος να καταλαμβάνει. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε την ευτυχία μας. Ο τρόμος μας καταδιώκει και μας σκοτεινιάζει όλη τη διάβγεια. Ήμουν βαθιά συγκινημένη από το λαμπρό σας γράμμα. Τις ευχαριστίες μου για το θαυμάσιο τόμο του Τενέ, αλλά αδύνατο να διαβάσω σήμερα. Έχω πονοκέφαλο. Βρήκα αυτή την κάρτα μέσα σε ένα άλμπουμ και σας τη στέλνω για να σας θυμίσω ότι θα υπάρχει πάντα ένα φως ελπίδας που θα φωτίζει τη νύχτα μας. Όλοι δικοί σας. Στέλλα. Είναι η ομορφιά σου κι αν
αδύναμη. Στην εικόνα σου με πάει μαζί σου, με πάει μαζί σου. Δεν ξέρω αν είσαι μια αρμή, μια ιδέα, κι αν είσαι η γλώσσα μιας γνώμης θείας, αν είσαι η σάρκα κι αν είσαι η γλυκά της αμαρτίας, της αμαρτίας. Καλά δεν ξέρω ποια είναι η ομορφιά σου, κι αν είσαι η χάρη, κι αν είσαι η μούσα, κι αν είσαι η υγεία, κι αν είσαι αρρώστια, χρυσό μαλούσα, χρυσό μαλούσα. Δεν ξέρω αν είσαι μια ορμή, μια ιδέα, κι αν είσαι η γλώσσα μιας γνώμης θείας, κι αν είσαι η σάρκα, κι αν είσαι η γλύκα της αμαρτίας, της αμαρτίας. Η Στέλλα πέθανε από πλευρίτιδα στις 18 Γενάρη του 1935, ήταν 28 ετών. Άρρωστος. Δεν μπόρεσα ούτε να πάω να την κατεβοδώσω, να της δώσω την τιμή που αξίζει στο τελευταίο της ταξίδι. Δεν μπόρεσα να το συνειδητοποιήσω. Πού πήγε? Γιατί έφυγε? Είναι 6 χρόνια αργότερα, 1941, το πρωί της 27ης Απριλίου, την ώρα που οι Γερμανοί εισέρχονται στην Αθήνα, ο εκφωνητής του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, Κώστας Σταυρόπουλος, προσπαθεί να ενθαρρύνει τους Έλληνες. Οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλες τις προφυλάξεις εις την έρημον πόλη με τα κατάκτιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πολεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Thank you.
Αθήνα ρημάζει μέρα με τη μέρα. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι σκουπίδια. Οι άνθρωποι ζαρώνουν και τρέχουν να ζεσταθούν. Κάποιοι είναι τυλιγμένοι με τσουβάλια και εφημερίδες. Κόπηκε και το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν προχωρούσες από την Ομόνοια στο Σύνταγμα, σε 5-6 σημεία θα συναντούσες κόσμο γύρω από σοριασμένους στο δρόμο. Μπουλού και παιδιά ζητιάνευαν στους δρόμους και άρπαζαν ό,τι μασιόταν. Πολλά από αυτά βλέπουν με περιέργεια τους πεσμένους στο δρόμο και ξαπλώνουν και εκείνα στο πεζοδρόμιο, το ένα δίπλα απ' το άλλο. Και εκεί ξυπνούνται και αρχίζουν να παίζουν. Κάποτε όμως ο θάνατος τα μαζεύει ευχαριστημένα. Είδαμε ακόμα στην πλατεία Κλαθμόνος ένα τσούρμο παιδάκια, μισόγυμνα, και ένας μαντράχαλος ίσα με 25 ετών, κάτασπρος από την πείνα, ο αρχηγός τους. Τα παιδάκια αλαϊλατούσαν τους σκουπιδοντενικέδες στον γύρο εστιατορίου, των Αθηνών και του Αβέροφ, στα οποία έτρωγαν οι Γερμανοί. Θαυμάζω τους αρχαίους προγόνους μας για την πρωτότυπη δημιουργία τους, την ανεξαρτησία τους, την ακέραια βίωση της ζωής τους. Τους θαυμάζω γιατί δεν ήταν ετερόφωτοι. Μόνο αν προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε κι εμείς στην πρωτοτυπία, ακεραιότητα, ανεξαρτησία, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε επιτέλους ένα λαμπρό ελληνικό έθνος και όχι με το να προσπαθούμε να τους μιμούμαστε και να τους δοξολογούμε τυφλά. Από αυτούς πρέπει να πάρουμε ό,τι σπουδαιότερο είχαν, το ελληνικό πνεύμα. Με αυτά τα λόγια αφήνω παρακαταθήκη στη νέα γενιά. Παιδί το περιβόλι μου, που θα κληρονομήσεις, όπως το δεις και όπως το βρεις, να μην το παρατήσεις. Σκάψε το μόνο πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρια. Μη φοβηθείς το χαλασμό, φωτιά, τσεκούρι, τράβα. Ξεσπέρμεψε το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφτο και στήσε κάστρο απάνω του και ταμπουρό σου μέσα για πάλεμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα. Αυτά τα λόγια θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε. Μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21. Στις 28 Φεβρουαρίου 1943, χιλιάδες κόσμου διέσχιζε τη γερμανοκρατούμενη Αθήνα κάθοδο προς το πρώτο νεκροταφείο. Κανείς τους δεν νοιάζονταν για τους οπλισμένους Γερμανούς που με ανησυχία και σε ετοιμότητα παρακολουθούσαν όλο εκείνο το πλήθος να συγκεντρώνεται αβέβαιοι ακόμα για τις προθέσεις του. Κανείς τους δεν νοιάζονταν γιατί πήγαιναν να αποχαιρετήσουν έναν ποιητή που για 50 χρόνια μιλούσε με τον τρόπο του για την Ελλάδα, για την ελευθερία. Δεν ήταν δυνατόν να πλησιάσουν όλοι κοντά στο φέρετρο του Κωστή Παλαμά. Όμως η φωνή του Άγγελου Σικελαϊνού ακούστηκε διάπλατα. Ήχιστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα, ένα βουνό με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο και ως την Όσα, κι αν το πυργώσουμε ως τον 7ο ουρανό, πιο γλυ ή κι αν το πει η δικιά μου γλώσσα. Μα εσύ λαέ, τη φτωχή σου τη μιλιά, ήρωας την επήρε και την ύψωσε ως τα αστέρια.
μέρα σου τώρα τη θεϊκή φεγκοβολιά της τέλειας δόξας του. Ανασήκωστον στα χέρια γιγάντιο φλάμπουρο κι απάνω κι από μας που τον υμνούμε με καρδιά να μένει πεσμένα μόνο αναστασμόν ο Παλαμάς να αντιβογγίσει το όνομά του η οικουμένη. Ηχείστε οι σαλδιγγές, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βογγίστε τύμπανα πολέμου, οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα. Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Ένας λαός σηκώνοντας τα μάτια του τη βλέπει κι ακέραιος φλέγεται ως μετάδυτο ναός κι από ψηλά με θέλει δόξα στον εσκέπη. Υπάνω θέμας όπου ο άρρητος παλμός της αιωνιότητας αστράφει αυτήν την ώρα Ορφέας, Ηράκλητος, Εσχύλος, Σολωμός την Άγια δέχονται ψυχή την Ευρωπαιοφόρα που αφού το έργο της θεμέλιωσε βαθιά στην γη αυτή με μια λυσόθεη σκέψη τον Τρεις Μακάριον τώρα πάει ψηλά από τον Ίακο με τους αθάνατους θεούς για να χορέψει. Ηχείστε οι σαλδίκες, καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα. Βόγκα πέρανα, οι σημαίες οι φοβερές της Λευκεριάς, ξεδιπλωθείτε στον αέρα.